Διάβαζα την Παρασκευή μία ανακοίνωση που μας ήρθε από την Ένωση Συνταξιούχων Ρεθύμνου για να έρθω σε εσάς και έλεγε για άλλη μια φορά ότι είναι απαράδεκτη η φορολόγηση των αναδρομικών των συνταξιούχων με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και μάλιστα καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει την διαδικασία φορολόγηση των αναδρομικών εκείνο το περίφημο 11-15-16, να μην προβεί σε καμία φορολόγηση των αναδρομικών από όπου και αν αυτά τα ποσά προκύπτουν, καθώς αυτά καταβάλλονται μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στους συνταξιούχους άτοκα. Και έρχομαι σε εσάς, διότι με τα δικά σας τα μηνύματα και τις αναρτήσεις σας στην ΕΝΙΠΕΚ, την ίδια ώρα λέτε ότι εδώ έχουμε μια πρωτοφανή έκρηξη του αριθμού των φτωχών συνταξιούχων στην Ελλάδα, αλλά όπως δείχνουν τα στοιχεία, γιατί δεν τα βγάλατε από το μυαλό σας, στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, έτσι. Πριν τρία λεπτά, γι' αυτό λίγο καθυστέρησα, το ερώτησε και επιβεβαίωσε και ο κύριος Υπουργός Οικονομικών, κύριος Σταϊκούρας, σε αντίστοιχο ερώτημα που του έθεσε ο κύριος Παπαδάκης για το ίδιο θέμα. Γιατί είχα στείλει το μήνυμα και στην κυβέρνηση και επεξεργαστήκαμε τα στοιχεία λοιπόν του ιδίου του Υπουργείου Εργασίας. Το σύστημα ΕΒΙΚΑ Ήλιος που ισχύει από το 2013. Και είδαμε ότι το Δεκέμβριο, τον προηγούμενο μήνα, τον προηγούμενο μήνα, γι' αυτόν έχουμε τελευταία στοιχεία, ένας στους δύο, 44-45% συνταξιούχων μας, παίρνει έως 700 ευρώ μειχτή κυρία σύνταξη. Αν αφαιρεθεί από αυτό το ποσό και η εισφορά αλληλεγγύης που είναι 6%, ένα χαράτσι που επέβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, 6% σε κάθε σύνταξη, αν ένας συνταξιούχος έχει μία κυριακή, μία επικουρική, πληρώνει 12%, 6 και 6. Αυτό δεν υπήρχε πρώτου τρίτου μνημονίου. Άρα λοιπόν τι ζούμε. Ζούμε μια πρωτοφανή έκρηξη αυτού του φαινομένου που στην Ευρώπη το ακούγαμε, το γράφαμε, το λέγαμε στους φοιτητές μας και γελούσαμε. Ότι στην Αμερική και στην Ευρώπη σε κάποια συστήματα οι συνταξιούχοι και συνταξιοδοτούνται και πεινάνε και ζητιανεύουν. Γιατί? Αδυνατούν να ζήσουν με το ύψος της σύνταξης. Και είπαμε μέσα από τα στοιχεία τα οποία έχουμε αναδείξει και εγώ στα βιβλία μου αλλά και στις αναλύσεις του επιστημονικού φορέα που προείσταμε, που είναι οι κορυφαίοι εργατολόγοι, συνταξιολόγοι της πατρίδας μας και ειδικοί στις φορολογίες, είδαμε ότι 100 δις έχουν πάρει από τους συνταξιούχους τα τελευταία 10 χρόνια. Μόνο από τα δώρα, κυρία Δουργεράκη, μόνο από την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης από τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, οι δανειστές και οι κυβερνήσεις πήραν 40 δις. Και φωνάζουν με μικρομεσαίοι γιατί δεν αντέχουν. Μα τα δώρα των συνταξιούχων πηγαίνανε στην αγορά του Ηρακλείου, των Χανίων, των πόλεων της Ελλάδας. Τα δώρα των συνταξιούχων, η 13η σύνταξη που περίσσευε λίγο και εξοδευόταν. Άρα λοιπόν, ζούμε αυτό το φαινόμενο, λέω, και, που δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Και οι συντάξεις οι σημερινές, έτσι όπως είναι, στηρίζουν τα ίδια τα νοικοκυριά και ζουν νοικοκυριά και ανέργος, μην το ξεχνάμε. Όπως το είπατε, άρα λοιπόν, ζούμε αυτό το φαινόμενο και όλο και γενικεύεται. Όταν λέει ένας στους δύο Έλληνες συνταξιούχους παίρνει έως 700 ευρώ μειχτά και ένας στους τρεις Έλληνες συνταξιούχους παίρνει έως 500 ευρώ μειχτά, έως 500, δηλαδή με μέσο όλο 250-300 ευρώ, πώς θα ζήσει? Καταργήσανε το ΕΚΑΣ. Καταργήσανε τα οικογενειακά επιδόματα των συνταξιούχων. Καταργήσανε την ισόβια σύνταξη της πολύτεχνης αγρότησης. Καταργήσανε τα δώρα. Κάνανε περικοπές επί περικοπών. Πήρανε 100 δις. Και τώρα κάνουνε γαλαντομίες με τα χρήματα των συνταξιούχων. Διότι από τα δώρα κάνουν πολιτικές, από τα δώρα των συνταξιούχων ξαναφρένουν λίγο τον κόσμο από τον έμφυα κλπ. Και σωστά κάνουν. Υπό αυτή την έννοια πρέπει κάποιοι να δώσει η κυβέρνηση να αναπληρώσει τμήμα του απολεσθέντος και έχουν δίκιο οι συνταξιούχοι του Ρεθύμνου αλλά και των άλλων πόλεων της όμορφης Κρήτης, όλοι οι συνταξιούχοι, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν. Με τα 200, 300, 400 δεν μπορούν να επιβιώσουν. Και με την ακρίβεια στα ύψη. Και με την ακρίβεια στα ύψη και με το θηριώδη πληθωρισμό στο 5,5. Τι καύσιμο να βάλει στο αυτοκίνητο, τι τρόφιμα να αγοράσει,
πώς να διαβιώσει. Ποιο καύσιμο να μετακινήσει. Αυτά τα 2,20 που έχουν φτάσει σε κάποια νησιά, τώρα με κάθε δική σας αναφορά, εγώ θυμάμαι κάτι άλλο. Εγώ σε πρατήρια του Ηρακλείου είδα χθες με μια πολύ μικρή βόλτα την βενζίνη 1,84. 1,84, μου το είπαν σήμερα φίλοι που έχω καλούς φίλους. Μιλούσα με έναν καλό μου συμμαθητή που έχει παντρευτεί συμπατριώτησιά σας, ευτυχισμένα ζει, το Γιάννη το Στεριόπουλο, δούλευε και στην τράπεζα κάτω εκεί πέρα και συνεταιριστική, και μου είπε το 1,84-85. Γιατί με άκουσε στην τηλεόραση. Ναι, μέση τιμή. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Αν αυτό είναι μια τιμή που θεωρείται ότι μπορεί να είναι η οικονομική ή η μέση τιμή, υπάρχουν και άλλες τιμές, και κατεβαίνοντας προς την Ενδοχώρα. Την Γιάννη ομολογεί ο Δήμαρχος 200. 2. Ναι, ναι. Να μην πω στα κριτικά μας νησιά, υπ' αυτή την έννοια δεν μπορεί η κυβέρνηση τώρα να δημιουργεί ένα success story, και καλά έχει και κάπου σε κάποιες τομείς επιτυχίες, αλλά στην ακρίβεια, στον πληθωρισμό, το τσάκισμα των συντάξιούχων κλπ. Δεν είναι αυτό. Δεν πρέπει να τις δώσουμε εύσημα. Πάντως την ίδια ώρα, προσέξτε να δείτε, επειδή λέτε με εσείς όλα αυτά, κάνω και τον άλλο εκείνο το συνειρμό και πάω σε εκείνο το άλλο το οποίο έγινε γνωστό, κυρία Μητρόπουλε. Και υπόθηκε ότι θέλουμε να αποπληρώσουμε και τα τελευταία χρέη προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μάλιστα το βλέπα και με σαν τίτλο δημοσιεύματος στο Der Spiegel. Και έπαιξε αυτή η είδηση, διότι έχουμε ακριβό επιτόκιο με το δούνου του, και μέχρι και προχθές, εκτός από το 2% που δανειστήκαμε την τελευταία φορά, δανειζόμαστε με μηδενικά ή με συμβολικά επιτόκια. Ίσως αυτός είναι ένας ελιγμός της κυβέρνησης να ξεμπερδέψουμε με το δουνουτού που μπλέξαμε το 10, πιστεύω άδικα και με αβελτηρία και ανικανότητα του πολιτικού προσωπικού. Αλλά και το άλλο, η προηγούμενη κυβέρνηση που σας στείλα μία ανακοίνωση ιδιωτικοποίησε το νερό. Και ευτυχώς ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς με νόμο του 16, Τσίπρα, Σπύρζη, Τσακαλώτου, ιδιωτικοποίησε το νερό. Και ευτυχώς ήρθε προχτές η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας Σολομέλειας και είπε καμία ιδιωτικοποίηση στο νερό. Δηλαδή μπορεί αριστερά να παίρνει το νερό από τον απλό κόσμο και να το δίνει στους ιδιώτες. Σας στείλαμε σχετική ανακοίνωση. Η απόφαση 190 που βγήκε προχτές την Παρασκευή από την Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας. Είναι και απαράδεκτα πράγματα αυτά, κύριε Μητρόπουλε. Είδα και κάτι άλλο στην ΕΝΙΠΕΚ για την προσφυγή των ενώσεων των δικαστών. Πότε έγινε αυτό, για την κατάργηση και σε αυτούς της εισφοράς αλληλεγγύης έτους 21. Εχθές είδαμε την ανακοίνωση των δικαστών, σας στείλαμε σημερινή μας ανακοίνωση, τώρα βγάζουμε μία εμπεριστατωμένη ανακοίνωση. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση, και καλώς κάνοντας, εξήρεσε την εισφορά αλληλεγγύης από τον ιδιωτικό τομέα και τους αυτοαπασχολούμενους. Δεν την εξήρεσε όμως και είπε θα συνεχιστεί το 2021 για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξίουχους. Οι δικαστές είναι δημόσιοι υπάλληλοι, λειτουργοί ονομάζονται κατά το Σύνταγμα. Προσέφηκαν για να μην πληρώσουν και αυτοί, εν ονόματι της ίσης μεταχείρισης, να μην πληρώσουν και αυτοί, διότι επειδή έχουν τους μεγαλύτερους μισθούς στην Ελλάδα, πληρώνουν και τις συντάξεις τους, πληρώνουν και τις μεγαλύτερες εισφορές. Πληρώνουν και 200 και 300 ευρώ το μήνα, επειδή είναι οι πιο μεγαλόμισθοι και οι πιο μεγαλοσυνταξιούχοι της πατρίδας μας. Άρα λοιπόν και αυτοί αρνούνται να πληρώσουν την εισφορά αλληλεγγύης και συστήνουν στα μέλη τους να προσφύγουν επικαλούμενοι αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης της κυβέρνησης, διότι δεν θα πληρώσει ο ιδιωτικός τομέας, δεν θα πληρώσουν οι αυτοπασχολούμενοι, γιατί να πληρώσουν εμείς οι δικαστικοί λειτουργοί που είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι, διότι θυμίζω στους ακροατές ότι με απόφαση της κυβέρνησης λανθασμένη, οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, μεταξύ των οποίων και οι δικαστές, θα πληρώσουν για φέτος, ενώ ασφορά αλληλεγγύης, ενώ δεν θα πληρώσουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι αυτοαπασχολούμενοι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ για την τιμή σας. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ.